αθλητικό φεστιβάλ της ΝΕΡ. Δίνουμε τρόπο στην οργή, ανάσα, ο αγώνας για να νικήσει η ζωή. Σε λίγο ξεκινάει η εκδήλωση με θέμα τι σχολείο έχουμε ανάγκη σήμερα. Θέλουνε το σχολείο και το προσαρμόζουν βία και μέσα από αυτά που είπαμε τις αλλαγές τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση να το προσαρμόσουν γρήγορα στις ελαστικές σχέσεις εργασίας που θέλουν να δουλεύουν και τώρα έχουμε και το νομοσχέδιο που έρχεται με το κατάργηση κατακτήσεων αιώνων κατάργηση κατάκτηση αιώνων με το 8ωρο θέλουν εργαζόμενους λάστιχου να δουλεύουν το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να έχουν σταθερό ωράριο, να όποτε θέλει ο επιχειρηματίας να τους σταματάει, όποτε θέλει να τους απολύει, όποτε θέλει να τους έχει. Και ένα τέτοιο λοιπόν ανάλογο σχολείο θέλουν, ένα φτηνό σχολείο που να έχει μόνο δεξιότητες, φτηνή κατάρτιση, λίγα αγγλικά, λίγο πληροφορική, λίγο απ' όλα και γενικά έτσι τα παιδιά να είναι γρήγοροι, ευέλικτοι, εργαζόμενοι σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την οικονομία που αυτοί θέλουν. Λοιπόν, οι αλλαγές έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή στο όνομα της η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα δήθεν του να τα παιδιά να είναι ξεκούραστα, να ξεκουραστούν, μείωσαν βασικές ώρες μαθημάτων και μάλιστα με αριστερό άλοθη, όπως είπαμε, αλλά στα πλαίσια αυτά που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αναδιαρθρώσεις αυτές που θέλει, δηλαδή σχολεία που να μην παρέχουν μόρφωση πολύπλευρη και σωστή, κατήργησαν βασικά μαθήματα βιολογίας αρχαίων που τα παιδιά τα έχουν ανάγκη. Λοιπόν, στο όνομα της ξεκούρασης, αυτή η κυβέρνηση συνέχισε με κατάργηση ό,τι ωραίο είχε μείνει από μαθήματα κοινωνιολογίας, καλλιτεχνικών μαθημάτων. Τα παιδιά, η παιδεία είναι πολύπλευρη, τα παιδιά έχουν ανάγκη αισθητικής, έχουν ανάγκη πολύπλευρης μόρφωσης, η παιδεία είναι πολύπλευρη και έχουν ανάγκη ακόμα και να δίνουν και για τις πανελλήνες σχέδιο και τα λοιπά. Και κατήργησε αυτά τα μαθήματα που τα παιδιά για πρώτη φορά δεν θα έχουν δικαίωμα από το σχολείο να δίνουν μαθήματα στις πανελλήνες και να μην κάνουν το μάθημα που θα το δίνουν, το σχέδιο. Δυσάρεστες συνέπειες. Και μάλιστα ήθελε να αξιολογήσει, λέει, και τα σχολεία. Προχώρησε μέσα στην πανδημία και ήθελε να περάσει μέσα στην πανδημία την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Δεν ξέρω αν το ξέρουν τα παιδιά, αλλά εμείς εκπαιδευτικοί δώσαμε ένα τιτάνιο αγώνα. Να μπαίνουμε μέσα σε συλλόγους διδασκόντων μέσα από το διαδίκτυο. Να κάνουμε συλλόγους μέσα από το διαδίκτυο για να πείσουμε τους συναδέλφους να μην υποκύψουν, να κάνουν απεργία αποχή από αυτήν την διαδικασία, η οποία θα έφερνε σχολεία αυτόνομα, σχολεία κατηγοριοποιημένα. Ήθελε δηλαδή κάθε σχολική μονάδα να είναι μόνη της, όπως στην Αγγλία σχολεία 6 ταχυτήτων των φτωχών, των περισσότερων φτωχών, σχολεία που να είναι του Δεδροποτάμου, που να έχουν άλλο πρόγραμμα αναλυτικό, σχολεία του Πανοράματος με άλλο αναλυτικό πρόγραμμα, με καθηγητές εκεί αμοιβόμενους 1.500 ευρώ, με του Δεδροποτάμου αμοιβόμενος όπως είναι η Σουηδία 600 ευρώ, άρα κατηγοριοποιημένα σχολεία, σχολεία τα οποία των λίγων, σχολεία τα οποία θα επιλέγουν οι γονείς, θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους κατηγοριοποιημένα. Σιγά σιγά το κράτος θα απαλλάσσεται από τη χρηματοδότηση των σχολείων, θα βάζει τους δήμους και τους γονείς να συντηρούν τα σχολεία, να φτιάχνουν σχολεία. Ήδη το πρόγραμμα των λυκείων της Πολύχνης μπήκε στα ΣΔΙΤ εδώ και χρόνια και τώρα λέει θα το εφαρμόσουν, που δεν θα μπορούν ούτε οι σύλλογοι γονέων το απόγευμα, οι γονείς να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα σχολεία. Η μάχη συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Θέλουμε το μέτωπο μαθητών, καθηγητών, γονέων να συνεχίσει να υπάρχει και μόνο τότε μπορεί να μπει φρένο σε αυτή τη διαδικασία. Ένας σχολεία δηλαδή που ήθελα να αξιολογήσουν, που ας πάρουμε 30 σχεδόν, τι σχολεία άραγε ήθελα να αξιολογήσουν.
όταν 30% των σχολείων είναι πενταετίας. Γυμναστήριο έχουν στα γυμνάσια και λύκεια μόνο το 22% και 6% των δημοτικών. Εργαστήρια φυσικών επιστημών μόνο το 26%. Βιβλιοθήκες μόνο το 35%. Οι δαπάνες μειώνονται κάθε χρόνο 1,8 δις. Κλείσανε 2.000 σχολεία, συγχωνεύσανε 1.000 σχολεία κλείσανε πριν 6-7 χρόνια το 2013. Να που χρειαζόταν τώρα τα σχολεία μέσα στην πανδημία. Αυτά τα σχολεία δηλαδή που κλείσανε τώρα ήταν που χρειαζόταν για να πλώσουμε τα παιδιά και τους μαθητές. Καθηγητές. 72% των καθηγητών είναι πάνω από 50 χρονών. Πάνω από 50 χρονών. Γερασμένο προσωπικό. Έχει 10 χρόνια να κάνει διορισμούς καθηγητών. Λοιπόν, 40.000 εκπαιδευτικοί πήραν σύνταξη και τώρα προσέλαβα πέρυσι 3.500 μόνο καθηγητές ειδικής αγωγής μετά από πολλούς αγώνες. Πολλούς αγώνες των εκπαιδευτικών. Τηλεκπαίδευση, τι να πούμε. 25% των μαθητών δεν πήρα μέρος στην τηλεκπαίδευση και ζητούσα να βάλουμε και βαθμολογία κιόλας, να βαθμολογήσουμε τα παιδιά. Λοιπόν, 5.000 προσφυγόπουλα εξαφανίστηκαν εντελώς στην τηλεκπαίδευση, χωρίς καμία συμμετοχή. Τα αποτελέσματα στην τηλεκπαίδευση είναι πολύ τραγικά. 30% μόνο αφομοιώθηκε η ύλη, λένε έρευνες του ΑΠΙΘΙΤΑ. Και εδώ πέρα βάλαμε ο ζήτημα ότι πρέπει αυτήν η ύλη να μην την αφήσουμε έτσι, αλλά τα παιδιά με ενισχυτική δασκαλία, με επαναλήψεις και με την αρχή της νέας χρονιάς να τα βοηθήσουμε να καλυφθούν αυτά τα κενά των μαθητών. Το βάζουμε ως αίτημα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σχολείο θέλανε να αξιολογήσουν, που όπως είπαμε θα έχει διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα, διαφορετική κατηγοριοποιημένο. Τα κακά σχολεία θα κλείνουν όπως γίνεται στην Φιλανδία που τη διαφημίζουν κιόλα. Κλείσανε 2.500 σχολεία από αυτόν τον ανταγωνισμό και την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Και σχολείο όμως έχουμε ανάγκη σήμερα που η επιστήμη, η τεχνολογία έχει φτάσει σε περιόριστα ύψη. Που τα παιδιά θα ήθελαν να έχουν σχολεία σύγχρονα, σχολεία όπου η οικονομία, οι εργαζόμενοι δουλεύουν, παράγουν πλούτο, έστω αυτό που παράγουν και μέσα στην κρίση. 180 δις ΑΕΠ έχει η χώρα μας και πόσο πάνε για την υγεία, για την παιδεία. Αυτά τα λεφτά που τα βγάζουν εργαζόμενοι με υδρότα, τι πάει τελικά στην παιδεία. Τίποτα. Όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση. Μπορούσε όμως αυτά με μια αλλαγή πολιτικής μέσα από αγώνες, αλλάζοντας τους όρους της οικονομίας και της κοινωνίας, αυτά τα λεφτά να πάνε πραγματικά στην υγεία, στην παιδεία, και μπορούσαμε να έχουμε σχολεία σύγχρονα σήμερα και τέτοια ανάγκη, τέτοιο σχολείο έχουμε ανάγκη. Δηλαδή τι έχουν τα ιδιωτικά σχολεία. Τέτοια σχολεία πρέπει να έχουν. Σχολεία με γυμναστήρια, σχολεία με αίθουσες μουσικής, με αίθουσες καλλιτεχνικών, με θεατρική παιδεία, σχολεία πολύπλευρα που να τα γουστάρουν οι μαθητές. Και όχι, λένε γιατί κάνουν κατάληψη μαθητές. Μα δεν το θα αυτό το σχολείο. Δεν το γουστάρουν, δεν τους αρέσει, δεν τους γεμίζει, όπως και εμάς τους εκπαιδευτικούς. Θέλουν ένα άλλο σχολείο, ένα σχολείο που να χτυπάει στην καρδιά τους. Ένα σχολείο που να και να τους δίνει την κριτική σκέψη, την πραγματική γνώση, την ιστορική αλήθεια. Να τους δίνει τους νόμους που είναι, ποιοι είναι, πώς ήρθαν εδώ. Τους νόμους κίνησης της ιστορίας, της φύσης, της εξέλιξης κοινωνίας. Να ξέρουν ποιοι είναι, πού προήλθαν, πού πάνε. Αυτό το σχολείο δεν τους το δίνουν. Τους δίνουν ένα σχολείο ανορθολογισμού, ένα σχολείο
τοπίο αποσπασματικών γνώσεων, ένα σχολείο που τώρα θέλουν δεξιότητες, ώστε το παιδί να μπορεί να είναι φθηνός εργαζόμενος, όπως είπαμε. Ένα τέτοιο σχολείο λοιπόν τους δίνουν. Ενώ μπορεί να είναι ένα σχολείο που να έχει υποδομές σύγχρονες, να έχει σχολιατρική, και τώρα φαίνεται καθαρά και στην πανδημία, σχολιατρική υπηρεσία με κέντρα υγείας αστικού τύπου σε κάθε δήμο, συνδεδεμένα με κάθε σχολείο, με ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, νοσηλευτές, γιατρούς, ώστε τα παιδιά ανά πάσα στιγμή να έχουν δίπλα τους αυτό που χρειάζονται. Αντί αυτό τι έχουμε? Ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, οι οποίοι είναι αναπληρωτές, καλύπτουν 5 σχολεία και έρχονται μία φορά τη βδομάδα σε κάθε σχολείο. Αυτό έχουν. Δεν ξέρουν τα παιδιά, μέχρι να τα μάθουν τελειώνει η χρονιά, και μέσα στην πανδημία ήταν 2 μήνες και τα λοιπά, τι προλάβανε να κάνουν. Και τώρα λέει υπουργός να στηρίξουμε τα παιδιά ψυχολογικά, κοινωνιολογικά. Πώς θα τα στηρίξουμε? Με αυτές τις υποδομές που έχουμε λοιπόν. Άρα τέτοια σχολεία θέλουμε που να καλύπτουν όλες αυτές τις ανάγκες των παιδιών, με μόνιμους και σταθερή δουλειά εκπαιδευτικούς, και όχι να περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο. Τι Οκτώβριο? Έφτασε, θυμάμαι, το δεύτερο λύκειο Πολύχνης και ήρθε καθηγητής το Φεβρουάριο πέρυσι. Και φέτος ήρθε καθηγητής μετά το Γενάρη. Καθηγητές στο Ασβεστοχώρι, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, σε μάθημα προσανατολισμού ήρθε το Δεκέμβριο. Λοιπόν, μετά από αγώνες που κάναμε σαν καθηγητές, και τι κάνανε, πήραν καθηγητή από τη Β' Λυκείου και το πήγανε στη Γ'. Έτσι το λύσαν το πρόβλημα. Δεν πειράζει, Β' Λυκείου και να μην κάνει μάθημα δεν πειράζει. Ας κάνει Γ'. Τουλάχιστον να μην έχουμε πρόβλημα με τους γονείς. Λοιπόν, έτσι με παλώματα. Λοιπόν, βέβαια, γιατί δεν θέλουν τα παιδιά να μάθουν αυτό που λέμε την ολόπλευρη γνώση και την εξέλιξη? Γιατί θέλουν, και το σχολείο τι είναι? Το σχολείο αναπαράγει την κοινωνία. Είναι το υπηκοδόμημα που αναπαράγει τη βάση της κοινωνίας. Αυτές τις σχέσεις που υπάρχουν, τις σχέσεις εκμετάλλευσης, τις σχέσεις αυτές που ως κίνητρο έχει να δουλεύουν οι άνθρωποι για τα κέρδη των λίγων και όχι για τις ανάγκες τους, τις ανθρώπινες ανάγκες τους. Τις ανάγκες τους για υγεία, παιδεία, διασκέδαση, χόμπι, να κάνουν δηλαδή μια ζωή αξιοπρεπή. Λοιπόν, άρα το σχολείο πρέπει να αναπαράγει την υπάρχουσα κοινωνία. Γι' αυτό δεν θέλουν τα παιδιά να ξέρουν τους νόμους κίνησης και εξέλιξης, για να μην ξέρουν να παρεύουν και να αλλάξουν, να μην κατανοούν ότι η κοινωνία προχωράει, η φύση αλλάζει και όλα προχωράνε και αλλάζουν. Γιατί τότε φοβούνται ότι θα αλλάξουν και την ίδια την κοινωνία. Αυτό φοβούνται. Ένα λοιπόν σύγχρονο τέτοιο σχολείο θέλουμε, 12χρονο, ενιαίο, δημόσιο, αλλά όχι μόνο δημόσιο, γιατί προσέξτε, δημόσιο μπορεί να είναι, είναι δωρεάν όμως. Είναι δωρεάν το σχολείο. Δεν πληρώνω από την τσέπη τους οι γονείς δισεκατομμύρια για φροντιστήρια ιδιαίτερα κάθε χρόνο, για προετοιμασία των μαθητών. Δεν πληρώνουν από νωρίς για αγγλικά, γαλλικά, ξένες γλώσσες, μουσική, οδεία. Δισεκατομμύρια πληρώνουν εμείς. Ένα σχολείο που να καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. Και στις ξένες γλώσσες, και στη μουσική παιδεία, και στο θέατρο, και στη μουσική. Να πάμε σε δημόσιες επαγγελματικές σχολές, οι οποίες θα δίνουν επαγγελματική εκπαίδευση και όχι κατάρτιση. Θα είναι δημόσια και δωρεάν από το κράτος και όχι σε ιδιωτικά, και θα μπορούν λοιπόν, αυτό το σχολείο θα έχει τις απεριόριστες δυνατότητες της εξέλιξης και της επιστήμης και της τεχνολογίας του πρώτου αιώνα, και εκεί θα κάνουν κατάληψη πραγματικά οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και οι ανάγκες που θέλει η χώρα και η κοινωνία μας. Όταν ξεκίνησε η σχολική χρονιά, οι μαθητές βρεθήκαμε σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη και επικίνδυνη.
Η κυβέρνηση είχε ανοίξει τα σχολεία χωρίς μέτρα προστασίας. Θα συνεχίζαμε να είμαστε στιβαγμένοι μέσα σε αίθουσες κλειδιά, πάνω από 20 μαθητές ανατάξει. Η μόνη προστασία που είχαμε ήταν μόνο η μάσκα, αερόστατο, που μας έδωσαν. Η κατάσταση αυτή έδεσε με τις υπόλοιπες δυσκολίες που έχουμε στο σχολείο. Προερχόμασταν όλοι από ένα καλοκαίρι όπου πολλοί δεν είχαμε πάλι διακοπές, βγαίναμε. Βγαίναμε να δούμε τους φίλους μας με το φόβο μην κολλήσουμε τους δικούς μας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, για πολλούς ξεκινούσε η προετοιμασία της Γάμα Λυκείου. Μετά από τόσο καιρό που λείπαμε του σχολείου, αντί να μας βοηθούν να προσαρμοστούν, μας φορτώσαν περισσότερο διάβασμα και παπαγαλία. Η Τράπεζα Θεμάτων που πέρασε με κλειστά σχολεία και κόφτη στις ελάχιστες βάσεις αγωγής έκαναν το ποτήρι της ζωής να ξεχυλήσει. Μπροστά μας είχαμε δύο επιλογές. Ή να υπομείνουμε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση και να δεχτούμε τα ψέματα της κυβέρνησης ότι ο ιός δεν μεταδίδεται μέσα στις τάξεις, όπως έλεγε τότε, ή να αγωνιστούμε για ένα σχολείο που να μορφώνει και όχι να ξοντώνει και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι Κνήτες γνωρίζαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι ρεαλιστική, γιατί θα μπορούσαμε πραγματικά να προστατευτούμε και να μορφωθούμε. Γιατί ξέραμε ότι από τον προηγούμενο αιώνα που οικοδομήθηκε ο σοσιαλισμός μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία που αναλαμβάνουν το πλούτο αυτοί που τον δημιουργούν. Γνωρίζαμε ότι ήδη από το 1918 είχε εξασφαλιστεί σε όλους πραγματικά υγεία και παιδεία. Ότι από το 1930 η ανεργία είχε εξαφανιστεί. Το 1959 μάλιστα η αγραμματοσύνη είχε νικηθεί ολοκληρωτικά σε όλη την τεράστια αυτή χώρα της ΕΣΥΣΥΔΟΥ. Ότι έφταξε ένα σχολείο πραγματικά να μορφώνει τους μαθητές πολύπλευρα, τους σωθεί να κατακτήσουν τη γνώση και καλλιεργεί αξίες και ιδανικά, όπως του αγώνα, της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Αυτό το σχολείο, σε αυτή την κοινωνία, έκανε τον Γιούρι Γκαγκάριν τον πρώτο άνθρωπο που πέταξε στο διάστημα. Ξέραμε πολύ καλά λοιπόν ότι αν 100 χρόνια πριν μπορούσαν να συμβούν όλα αυτά και ότι 15 μέρες πριν ανοίξει το σχολείο δεν έλειπε τίποτα από την ΕΣΥΣΥΔΟΥ, ούτε καθηγητές και βιβλία, ότι πραγματικά στο 2021 δεν μπορούμε να αρκεστούμε στα λίγα, αλλά να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα. Μέσα σε ένα χρόνο είδαμε νοσοκομεία να χτίζονται σε λίγες μέρες, ελικόπτερα να πετάνε στον Άρη, να γίνονται εγχειρήσεις τηλεϊατρικής σε ιδιωτικές κλινικές, την ώρα που δεν υπάρχουν μέθη σε δημόσια νοσοκομεία. Με όλα αυτά στο μυαλό μας, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε σε όλους το μήνυμα ότι με τον αγώνα μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, έπρεπε να έχουμε ένα κοινό στόχο, να είμαστε πολλοί, να συντονιστούμε με τα υπόλοιπα σχολεία. Δεν χάσαμε λοιπόν χρόνο και οργανωθήκαμε. Διαμορφώσαμε τίματα στο 15 μελές μας για την προστασία της υγείας και της μόρφωσής μας. Τα μοιράζαμε στους μαθητές μας για να τα γνωρίζουν όλοι και να μπορούν να πούν τη γνώμη τους. Οργανώσαμε συνελεύσεις όπου αποφασίσαμε συλλογικά και δημοκρατικά να αγωνιστούμε. Κάναμε πορείες, συναυλίες, καταλήψεις και μαζέψαμε υπογραφές που τις καταθέσαμε και στο Υπουργείο, αλλά και στον Δήμαρχο και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Απέναντί μας είχαμε ένα ολόκληρο σύστημα που μας αποκαλούσε αρνητές της μάσκας πολλές φορές. Προσπαθήσαμε να μας εκφοβήσει με τις απουσίες και απειλές, που δεν δίστασε να βγάλει μάτι σε μαθητές. Εμείς αποδείξαμε όμως την δύναμη του οργανωμένου αγώνα. Βγήκαμε νικητές γιατί για πρώτη φορά μάθαμε πως να συζητάμε και να ανταλλάζουμε γνώμες, να αποφασίζουμε για ποια αιτήματα πρέπει να αγωνιστούμε, πώς γίνονται συνελεύσεις και πώς πρέπει να λειτουργούν τα 15 μελή και τα 5 μελή. Βγήκαμε νικητές γιατί είχαμε και χειροπιαστά αποτελέσματα. Για πρώτη φορά βγήκαν 30.000 μαθητές στους δρόμους μετά από χρόνια. Αγωνίστηκαν 1.300 σχολεία. Τα σχολεία μας ήταν από τα πρώτα που και τώρα συνέχισε τον αγώνα για τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα είναι εδώ. Η ΚΝΕ ήταν εξ αρχής μαζί με τους μαθητές, μέσα και έξω από το σχολείο. Μπήκε μπροστά στον αγώνα με όλες τις δυνάμεις της. Σε όποιο σχολείο υπήρχαν μαθητές, ΚΝΕΤΕΣ οργάνωσαν τον αγώνα για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα. Εμάς μας εμπνέει ένας ανώτερος σκοπός για σχολεία πραγματικά θα μορφώνουν τους μαθητές. Σε αυτό το δίκαιο σκοπό, καλούμε να πορευτείτε μαζί μας και να κάνετε το βήμα να οργανωθείτε στην ΚΝΕ, να δράσουμε από κοινού σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες. Σας ευχαριστώ.